Πάμε τώρα να μιλήσουμε με τους ειδικούς με αφορμή την πανδημία του κορονοϊού αλλά και τα δεδομένα που προκύπτουν και αφορούν βεβαίως και την Κρήτη. Έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε απόψε στο κεντρικό μας δελτίο την καθηγήτρια πνευμονολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, την κυρία Κατερίνα Αντωνίου. Κυρία Αντωνίου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Δασκαλάκη, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας και σας ευχαριστώ πολύ για την τιμητική πρόσκληση να είμαι σήμερα μαζί σας. Εμείς σας ευχαριστούμε και ελπίζω το χαμόγελό σας να μεταφέρει και αισιόδοξα μηνύματα όσον αφορά την πανδημία. Φαίνεται ότι οι αριθμοί σε επίπεδο χώρας χαρίζουν μια συγκρατημένη αισιοδοξία που όμως δεν ισοδυναμεί και με το χαλαρώνουμε, γιατί μπορεί μια απλή χαλάρωση να αλλάξει εντελώς τα δεδομένα προς το χειρότερο. Έχουμε δει πολλά παραδείγματα χωρών όπως αυτό της Σερβίας, που ξεκίνησε μαζί με εμάς και σήμερα μετρά πάνω από 400 νεκρούς επειδή απλά οι πολίτες χαλάρωσαν. Ακριβώς. Ναι, το είπατε κύριε Δασκαλάκη, πολύ ωραία ήδη. Τα νούμερα είναι υπέρ μας, ιδιαίτερα στην Κρήτη. Πάμε πολύ καλύτερα. Έχουμε πολύ λίγα περιστατικά. Μόνο 15 μέχρι τώρα, μέχρι και τη χθεσινή εφημερία, από την ενημέρωσή μου. Έχουμε ένα πάρα πολύ καλό εξοπλισμό στο νοσοκομείο και μια πάρα πολύ καλή οργάνωση, και αυτό οφείλεται στην πάρα πολύ καλή οργάνωση από την ΥΠΕ, και όλοι έχουμε αντιδράσει πάρα πολύ σωστά και έγκαιρα. Και νομίζω ότι τώρα προφανώς θα πρέπει να είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι, τα νούμερα το αποδεικνύουν αυτό, αλλά όχι να εφησυχαστούμε. Γιατί όπως είπατε αυτό θα φέρει τα αντίθετα ακριβώς αποτελέσματα, και όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, είναι κρίμα η προσπάθεια του ελληνικού λαού, γιατί όλοι μας το έχουμε καταφέρει αυτό το αποτέλεσμα, πραγματικά όλοι μας και μαζί και ενωμένοι σε όλη την Ελλάδα, και αυτό είναι ένα παράδειγμα το πόσο καλά συμπεριφερθήκαμε σε αυτήν την κρίση, σε αντίθεση με άλλους λαούς που δεν το έκαναν, ακόμα και με κυβερνήσεις που έγκαιρα πήραν τα μέτρα. Άρα λοιπόν η κυβέρνηση έγκαιρα πήρε τα μέτρα, αλλά και εμείς όλοι μας ανταποκριθήκαμε πάρα πολύ σωστά, με ελάχιστες εξαιρέσεις, αλλά αυτό συμβαίνει πάντα. Και ελπίζω και αυτές οι λίγες εξαιρέσεις να μας ακολουθήσουν τις επόμενες μέρες, οι οποίες είναι κρίσιμες, μέχρι τέλος Απριλίου, θα έλεγα αρχές Μαΐου, γιατί τα νούμερα πραγματικά μας επιβραβεύουν. Και μακάρι αυτό να συνεχιστεί. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Ακριβώς. Είστε από τις ειδικότητες που έχουν έναν πολύ ουσιαστικό ρόλο, αλλά και λόγο στην αντιμετώπιση του κορονοϊού. Δηλαδή, παθολόγοι, λοιμοξιολόγοι και πνευμονολόγοι είναι ειδικότητες που ουσιαστικά άπτονται αυτής της εξέλιξης όσον αφορά την επιδημία στη χώρα μας. Υπάρχει κάποια διαφοροποίηση στα δεδομένα όσον αφορά τα συμπτώματα με βάση την πνευμονολογία, γιατί είναι ένας νέος ιός που τώρα τον μελετάτε και καθημερινά προκύπτουν όλο και περισσότερα νέα στοιχεία? Ναι, ακριβώς όπως το είπατε, ο ιός είναι αναπνευστικός ιός. Δρά σε όλη την κυκλοφορία βέβαια, γι' αυτό και υπάρχουν και πολυσυστηματικές εκδηλώσεις του ιού, όπως το γαστεντερικό, η καρδιά, που έχουμε αρκετά τέτοια περιστατικά, αλλά όμως τα αναπνευστικά κύτταρα, τα επιτηλιακά κύτταρα του αναπνευστικού μας, είναι αυτά που έρχονται σε επαφή με τον ιό, προσπαθούν και παλεύουν κάθε μέρα με αυτόν, και πραγματικά είναι μία μάχη πάρα πολύ έντονη, και ειδικά έχει χαρακτηριστικά πολύ ιδιαίτερα για εμάς τους πνευμονολόγους και εμάς που κάνουμε και λίγο περισσότερη έρευνα στο Πανεπιστήμιο. Για παράδειγμα, προκαλείται μια ιδιαίτερη φλεγμονώδης απάντηση του οργανισμού μας, και αυτή είναι για να ανταπεξέλθει στον ιό αυτό, κάτι που δεν έχει παρατηρηθεί στους άλλους ιούς που μοιάζουν με αυτόν. Όπως επίσης και ο τρόπος με τον οποίο αντιδρούν οι ασθενείς μετά τη διασωλήνωση είναι επίσης χαρακτηριστικός όσον αφορά τις μηχανικές ιδιότητες του αναπνευστικού συστήματος. Έτσι λοιπόν υπάρχουν πολλά επίπεδα όπου η πνευμονολογία πρέπει να δράσει, και οι πνευμονολόγοι δρούν στις μονάδες εντατικής θεραπείας αλλά και στις κλινικές, και στην κλινική COVID του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, αλλά και όλων των κλινικών της Ελλάδας και της Ευρώπης φυσικά, γιατί μιλάμε καθημερινά με συναδέλφους. Επειδή συνήθως αναφερόμαστε στα πιο ακραία περιστατικά, στα πιο δύσκολα περιστατικά, ακριβώς, δεν πρέπει να ξεχνάμε, για να δίνουμε και κουράγιο. Ακριβώς. Ναι.
για να δίνουμε κουράγιο και στον κόσμο ότι η πλειοψηφία των ανθρώπων που νοσεί, η συντριπτική πλειοψηφία θα έλεγα, πάνω από το 95%, περνάει τον κορονοϊό ως μία απλή ίωση με πολύ χαλαρά συμπτώματα. Υπάρχουν βεβαίως και αυτές οι περιπτώσεις που πολλές φορές αναφερόμαστε και μέσα από την ειδησιογραφία. Εξακολουθεί να είναι η δύσπνοια το χαρακτηριστικό που πρέπει να κινητοποιήσει έναν ασθενή, κυρία Αντωνίου? Ναι, εξακολουθεί να είναι η δύσπνοια, το καμπανάκι, η δύσπνοια η οποία θα συνοδεύεται με πτώση του οξυγόνου. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να παρακολουθούμε, όχι μόνο φυσικά στη μονάδα εκεί ούτως ή άλλως παρακολουθείται, αλλά και στις κλινικές. Σε πολλά περιστατικά πρέπει να γίνεται ακόμα και συνεχής οξυμετρία. Άρα να παρακολουθούμε σε 24 ώρη βάση το οξυγόνο του ασθενούς. Ένα επίσης πολύ χαρακτηριστικό, έστω το 15% των ανθρώπων που παθαίνουν πνευμονία μετά από αυτόν τον ιό, γιατί εκεί είναι το πρόβλημα και εκεί νοσηλεύονται πλέον οι ασθενείς, είναι ότι χαρακτηρίζεται από μία αντιφασική, ένα two-step κλινική φάση του ιού. Γιατί, και αυτό είναι πάρα πολύ ύπουλο, γιατί γύρω στην 5η με 6η μέρα υπάρχει μία ύφεση της δύσπνοιας, του πυρετού μερικές φορές, του βήχα αν θέλετε, και κάποια στιγμή ξαφνικά γίνεται αυτό που σας είπα, η φλεγμονώδης απάντηση, και σε αυτήν πάνω πρέπει να δράσουμε. Υπάρχουν και φαρμακευτικές μελέτες οι οποίες δοκιμάζουν φάρμακα που έχουν έγκριση σε άλλα νοσήματα όπως η ρευματοειδής αρθρίτιδα, που πραγματικά δρούν εκεί. Όταν δηλαδή έχουμε επιδείνωση της ακτινογραφίας θώρακος και έχουμε και πτώση του οξυγόνου. Άρα γι' αυτό είμαστε μια ειδικότητα που είμαστε πολύ στην πρώτη γραμμή, γιατί η οξυγόνωση των πνευμόνων είναι αυτή που είναι πολύ σως, αν θέλετε, και μας δίνει το καμπανάκι για τα περαιτέρω βήματα. Θεραπευτικά, οξυγόνο, αντιβιώσεις και άλλα αντιϊκά φάρμακα που χρησιμοποιούνται τώρα και γίνονται κλινικές μελέτες σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα για τον ιό αυτόν. Από την ακαδημαϊκή σας ιδιότητα, είστε καθηγήτρια και στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είμαι αναπληρώτρια καθηγήτρια πνευμονολογίας. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι διαθέτουμε μία από τις καλύτερες ιατρικές σχολές σε ολόκληρη την Ελλάδα, με αρκετές περγαμηνές. Ακριβώς. Θα μπορούσατε να εκτιμήσετε, με βάση τα ερευνητικά στοιχεία, τα ερευνητικά δεδομένα που υπάρχουν στην φαρέτρα των επιστημόνων, ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για ένα φάρμακο που θα μπορούσε επί της ουσίας να θωρακίσει, ή για ένα εμβόλιο που θα μπορούσε επί της ουσίας να μας απαλλάξει από τον κορονοϊό? Ναι, θα σας πω για τα φάρμακα πρώτα-πρώτα. Αυτή τη στιγμή δοκιμάζονται φάρμακα σε κλινικές μελέτες, και αυτό είναι το σωστό, πάρα πολλά φάρμακα, τα οποία τα περισσότερα από αυτά, και εκεί είμαι συγκρατημένα αισιόδοξη, τα περισσότερα από αυτά έχουν πάρει έγκριση για άλλα νοσήματα. Αυτό λέγεται ότι ξαναδοκιμάζουμε φάρμακα για άλλα νοσήματα. Αυτό δεν, μέχρι τώρα στην ιστορία της ιατρικής, δεν μας έχει δώσει καλά αποτελέσματα. Άρα καταλαβαίνετε ότι δεν είμαι αρνητική, είμαι πάρα πολύ θετική στο να δίνονται τα φάρμακα αυτά μέσα στις κλινικές μελέτες μετά από τη συγκατάθεση του ασθενούς. Όμως θα πρέπει να περιμένουμε αρκετά και για τις μελέτες αυτές που δεν έχουμε ακόμα αποτελέσματα, και μέχρι τέλος Μαΐου, Ιουνίου δεν θα έχουμε από τις μεγάλες μελέτες τις οποίες θα εμπιστευτώ. Για παράδειγμα, υπάρχει η μελέτη αλληλεγγύη, κάτι που κάνουν οι λαοί, αλλά το κάνει και η επιστήμη, που είναι πολυκεντρική μελέτη με χιλιάδες ασθενείς και η οποία δοκιμάζει ταυτόχρονα σε διαφορετικά ARMS, διαφορετικά φάρμακα. Άρα λοιπόν τα φάρμακα, είμαι συγκρατημένα αισιόδοξη και σας εξηγώ το λόγο γιατί, από την ιστορία μας μέχρι τώρα, και συνήθως η ιστορία μας επιβεβαιώνει. Και από την άλλη πλευρά, το εμβόλιο, υπάρχουν πολλές μελέτες και πολλές φαρμακευτικές εταιρείες αυτή τη στιγμή μελετούν. Τρεις είναι οι μελέτες, οι οποίες είναι σε RNA και DNA adenovirus. Θα μπορούσαμε δηλαδή να εκπλαγούμε και ευχάριστα μέσα στους επόμενους 3-4 μήνες να έχουμε ένα εμβόλιο. Για το φάρμακο, ναι, που σας είπα όμως τις αμφιβολίες που έχω πάνω στο κομμάτι και σας εξήγησα, γιατί για το εμβόλιο θα ήμουνα, θα το περίμενα στο τέλος του χρόνου. Στο τέλος του χρόνου. Θέλω άρα, να σας... άρα σε ένα επόμενο, αν θέλετε, peak. Μάλιστα. Ναι.
Επίσης, κάτι που ήθελα να πω πολύ είναι γρήγορα. Ότι ο εμβολιασμός, ναι, ο εμβολιασμός είναι πολύ σημαντικός και ο εμβολιασμός που έχουμε κάνει φέτος πολύ περισσότερο για τη γρήπη, για παράδειγμα, και για τον πνευμονιόκοκο, μας βοηθάνε πάρα πολύ. Ακόμα και αν νοσήσουμε από κορονοϊό, αν έχουμε εμβολιαστεί για τα υπόλοιπα, θα το περάσουμε καλύτερα. Μάλιστα. Έχουμε θωρακιστεί καλύτερα. Οπότε καταλαβαίνετε, θα μας βοηθήσει πάρα πολύ το να έχουμε το εμβόλιο στο τέλος του χρόνου, γιατί επίσης ένα κομμάτι του πληθυσμού θα έχει αποκτήσει ήδη ανοσία. Έτσι. Και αυτό θα μας το πούν και τα τεστ, τα οποία, όπως είπε σήμερα και ο Σωτήρης ο Τσιόδρας, θα αρχίσουν ίσως μέσα στο Μάιο να Μάλιστα. γίνονται τα τεστ αντισωμάτων. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Καλή δύναμη σας εύχομαι. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη και σε εσάς. Καλή νύχτα στους τηλεθεατές μας.